Με το παρόνομο σχέδιο, η κυβέρνηση περνάει σε νέα φάση αντιασφαλιστικής επίθεσης στη βάση των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με κύρια στόχευση την πλήρη μετατροπή της ασφάλισης σε ατομική υπόθεση, την παραπέρα ιδιωτικοποίηση του συστήματος και το τζογάρισμα των εισφορών από τα επαγγελματικά ταμεία και τις ασφαλιστικές εταιρείες. Προφανώς δεν πρόκειται για κάποια νέα πρόταση. Είναι η συνέχεια ενός συνόλου αντεργατικών νόμων που έχουν φέρει έως τώρα όλες οι κυβερνήσεις, ενώ βρίσκεται σε πλήρη αντιστοιχία με την επίθεση στους μισθούς, στις συλλογικές συμβάσεις, την αλλαγή προς το χειρότερο στις εργασιακές σχέσεις. Και επειδή βγαίνουν πολλοί στα κεραμίδια αυτές τις μέρες, θεωρώντας ότι έχουμε μνήμη χρυσόψαρου, θα πρέπει να μιλήσουμε καθαρά. Η εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου, που επικαιροποίησε και βάθινε όλους τους αντιασφαλιστικούς νόμους των προηγούμενων ετών, ήταν αυτή που γονιμοποίησε το έδαφος για να προχωρήσει και στη χώρα μας η αντιλαϊκή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους τρεις πυλώνες, πάγιες θέσεις δηλαδή της σημερινής κυβέρνησης. Δεν θα παραλείψουμε να σας υπενθυμίσουμε τις διάφορες προτάσεις αστικών επιτελείων και θεσμικών φορέων, όπως εκείνες της Ένωσης Αναλογιστών Ελλάδας, όπου από το 2018 μιλούσε για το σύστημα των τριών πυλώνων, το μοντέλο Pinochet και την παραπέρα ενίσχυση των στοιχείων ιδιωτικής ασφάλισης με παράλληλη εξασφάλιση πόρων για την ανάπτυξη των ιδιωτικών προγραμμάτων. Πυρήνας της οποίας είναι η διαμόρφωση ενός δεύτερου πυλώνα, ο οποίος θα λειτουργεί αμυγός στη βάση του κεφαλαιοποιητικού συστήματος και θα εξαρτά το ύψος των παραγών από την απόδοση των επενδύσεων. Αυτή η αντιασφαλιστική επίθεση με το μοντέλο των τριών πυλώνων έχει στόχο να περιοριστεί σε βάθος χρόνου η ανάγκη χρηματοδότησης του πρώτου πυλώνα, με το πρόσχημα των ελλειμμάτων που οι κυβερνήσεις, οι δικές σας όλες, δημιούργησαν. Επιδιώκεται δηλαδή ο παραπέρα περιορισμός της μειωμένης έτσι κι αλλιώς κρατικής χρηματοδότησης στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, ώστε οι μονοπωλιακοί όμιλοι να εξασφαλίσουν αυτούς τους πόρους για λογαριασμό τους. Μάλιστα, ο δεύτερος πυλώνας, με βάση το κεφαλαιοποιητικό σύστημα, θα αναπτύσσεται σε βάρος του πρώτου δημόσιου πυλώνα του αναδιανεμητικού συστήματος, όπου σε αυτόν θα κατευθύνεται όλο και μεγαλύτερο μέρος των ασφαλιστικών εισφορών. Αυτό σημαίνει περιορισμός των εισφορών της βασικής κοινωνικής σύνταξης, με το πρόσχημα, όπως λέγεται, ότι επιβαρύνουν σημαντικά το κόστος εργασίας που επιδρούν αρνητικά στην προσπάθεια ανάκαμψης της ανεμικής εθνικής οικονομίας. Στην πράξη, σημαίνει μείωση της τιμής της εργατικής δύναμης και ταυτόχρονα των εσόδων των ταμείων, άρα και των συντάξεων, παραδίδοντας έτσι τα αποθεματικά στο κεφαλαιοποιητικό σύστημα σε βάρος των εργαζομένων. Αυτή η εξέλιξη θα ενισχύσει την ιδιωτική ασφάλιση, ιδιαίτερα για αυτούς που ανήκουν στα μεσαία και υψηλότερα οικονομικά κλιμάκια, που σημαίνει ότι το σύστημα των τριών πυλώνων όχι μόνο καταδικάζει στη φτώχεια και την αβεβαιότητα την συντριπτική πλειοψηφία των μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, αλλά επιπλέον απευθύνεται στους υψηλά αμοιβόμενους, οι οποίοι είναι και οι μόνοι που θα έχουν την οικονομική δυνατότητα να συμπληρώνουν τη σύνταξη των δύο πυλώνων με μια πρόσθετη ιδιωτική σύνταξη. Αυτές είναι προτάσεις και του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων. Είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που μπαίνουν σε εφαρμογή με στόχο την πλήρη απαλλαγή του κράτους από το κόστος της κοινωνικής ασφάλισης. Να απελευθερωθούν περισσότερα κρατικά κονδύλια για τη στήριξη της καπιταλιστικής κερδοφορίας και παράλληλα να επιβάλλουν την παράταση του εργάσιμου βίου, την οποία μάλιστα την παρουσιάζουν ως οικειοθελή ατομική επιλογή. Μάλιστα, η κυβέρνηση παρουσιάζει την αύξηση του προσδόκιμου ζωής ως κάτι κακό, κουνώντας παράλληλα το δάχτυλο στους εργαζόμενους για τη βιωσιμότητα των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Εμφανίζεται φιλεργατική, υπερασπιζόμενη τάχα το δικαίωμα των εξιντάριδων και άνω για πρόσβαση στην εργασία, ιδίως για τις γυναίκες, πουλώντας το παραμύθι ότι αυτό αυξάνει τάχα με το βιωτικό τους επίπεδο και θα τους κρατάει και ακμαίους. Ούτε λίγο ούτε πολύ μας λέει ότι το 8ωρο
πενθήμερο, 35ωρο, που παλεύει το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα με πλήρη ασφαλιστική και μισθολογική κάλυψη στο ύψος των αναγκών κάθε λαϊκής οικογένειας, είναι αναχρονιστικό. Δηλαδή, δουλειά μέχρι τα βαθιά γεράματα με ψίχουλα και ψευτοκίνητρα. Αυτό τον στόχο υπηρετεί και η διάταξη Λαγός που πέρασε τον Ιούλιο του 2023 σε σχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, βασισμένη στην πολιτική της ενεργούς γύρανσης, εντάσσοντας ανέργους ηλικίας από 67 έως 74 ετών στα προγράμματα του πρώην ΟΑΕΔ, με το πρόσχημα ότι δεν έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο συντάξιμο χρόνο για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Ήταν η αρχή για να νομοθετηθεί σε δεύτερο χρόνο και με τη βούλα η δουλειά μέχρι τα 74 χρόνια. Το ΚΚΕ βέβαια καταψήφισε, η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ υπερψήφισαν και ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τους ακροδεξιούς Σπαρτιάτες και την Πλεύση Ελευθερίας ψήφισαν παρόν, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε. Είναι η αλήθεια ότι έχετε βάλει όλοι σας ανεξίτηλη σφραγίδα σε θεμελιακές ανατροπές και αυτό ο λαός μας δεν το ξεχνά. Μιλάμε για το δημογραφικό πρόβλημα και ρίχνετε κροκοδίλια δάκρυα χωρίς να λέτε τίποτα για την ταπακέρα, για τις βαθύτερες αιτίες που επιδρούν στη μείωση του αριθμού των γεννήσεων. Διότι η πολιτική σας είναι μέρος του προβλήματος και όχι της λύσης. Διότι πίσω από τα παχιά σας λόγια κρύβονται οι δεσμεύσεις σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για μεγαλύτερες αντιασφαλιστικές ανατροπές. Διότι η φορολογία, η μείωση του λαϊκού εισοδήματος, η ακρίβεια, η ενεργειακή φτώχεια, η δραστική μείωση των κρατικών δαπανών για κοινωνικές παροχές και οικογενειακά επιδόματα είναι δημιουργήματα δικά σας που γιγαντώνουν την ανασφάλεια και δημιουργούν σοβαρά εμπόδια για τη δημιουργία οικογένειας. Τα εμπόδια αυτά αφορούν την πλειοψηφία των νέων γυναικών, τις δυσκολίες συμμετοχής τους στην εργασία σε συνδυασμό με τη μητρότητα. Η αλλαγή των δημογραφικών δικτών στην Ελλάδα δεν μπορεί να γίνει με επιδόματα μιας χρήσης για νέους γονείς και πολύτεκνες οικογένειες, τα οποία φυσικά δεν υποτιμάμε. Προϋποθέτει να αντιμετωπιστούν οι οικονομικοί και κοινωνικοί παράγοντες που οξύνουν το πρόβλημα. Να εξασφαλίσει το κράτος όλα όσα χρειάζονται για τη δημιουργία οικογένειας, δωρεάν υπηρεσίες οικογενειακού προγραμματισμού, προγεννητικού ελέγχου, ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, παρακολούθηση της κοίησης και του τοκετού, εξασφάλιση φτηνής σύγχρονης κατοικίας, δωρεάν υπηρεσίες προσχολικής αγωγής, πρώιμης διάγνωσης και παρέμβασης, παιδείας και υγείας, φροντίδας των ηλικιωμένων, εξασφάλιση διακοπών και δωρεάν αθλητικών δραστηριοτήτων και ψυχαγωγία και βεβαίως ένα εισόδημα που να διασφαλίζει τις ανάγκες της οικογένειας. Να αποτελέσουν όλα αυτά κατοχυρωμένα και καθολικά δικαιώματα. Στο πλαίσιο όμως μιας άλλης ανάπτυξης που στο επίκεντρο έχει την ικανοποίηση των σύγχρονων κοινωνικών αναγκών, αυτά πραγματικά θα βρουν την εξέχουσα θέση τους και όχι φυσικά το καπιταλιστικό κέρδος. Απαιτεί ένα επιστημονικά κεντρικό σχέδιο στηριγμένο στην κοινωνική ιδιοκτησία των συγκεντρωμένων μέσων παραγωγής με πρωταγωνιστή στα όργανα της οικονομίας και της εξουσίας τον εργαζόμενο άνθρωπο. Το ΚΚΕ, κυρίες και κύριοι, αγωνίζεται για δημόσια καθολική υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, για την οικοδόμηση ενιαίου συστήματος κοινωνικής ασφάλισης που περιλαμβάνει τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, τις υπηρεσίες πρόληψης και αποκατάστασης της υγείας, τις παροχές και υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας. Το ΚΚΕ, και κλείνω με αυτό κύριε Πρόεδρε, παλεύει για να ενισχυθεί το ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής μέσα στο λαό, στους αγώνες του, στις πολιτικές επιλογές του, η μισθή στο ύψος των πραγματικών αναγκών, η σταθερή εργασία με κατοχύρωση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, η ασφαλιστική κάλυψη, η εξασφάλιση ανθρώπινης σύνταξης, η δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους, η προστασία της μητρότητας των ατόμων με ειδικές ανάγκες, των νέων ζευγαριών. Όλα αυτά που αποτελούν τη συνισταμένη για την κοινή δράση των εργαζομένων αυτοαπασχολούμενων φτωχών αγροτών για να δυναμώσει ο αγώνας για την ικανοποίηση των αναγκών και για ριζικές αλλαγές στην οικονομία και στην κοινωνία με ένα και μοναδικό κριτήριο, τις σύγχρονες, συνεχώς διευρυνόμενες λαϊκές ανάγκες. Ευχαριστώ πολύ.